Γεια σας. Είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε αν θα μπορέσουμε να επισκευάσουμε ένα laptop που έχει water damage, ένα laptop που έχει water damage, ένα HP 15 Pavla CR0037, δεν θα το θυμόμουν σε καμία περίπτωση, απλά το είδα πριν λίγο, το οποίο θα μας δώσει την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα πραγματάκι ακόμα, το οποίο και αυτό έχει μεγάλη κουβέντα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μάθω και να μπορέσετε κι εσείς να μας πείτε, να συμμετέχετε όπως μου αρέσει, όπως σας έχω ξαναπεί, μου αρέσει να έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία με τα σχόλιά σας και να μπορούμε να συζητάμε τις απόψεις και αυτά που εν τέλει πιστεύετε περί επισκευών ή εντάξει, τις επισκευές που κάνουμε ή τον τρόπο που διαχειριζόμαστε διάφορα πράγματα όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Αυτή την φορά, με αυτό το παράδειγμα, σε περίπτωση που δουλέψει, θα συζητήσουμε το φαινόμενο του ότι πάμε στο τεχνικό με ένα μηχάνημα που δουλεύει, που έχει μία βλάβη και μας λέει ο τεχνικός την τιμή, σωστή ή όχι, μας κάνει ή δεν μας κάνει, αυτό το συζητάγαμε σε προηγούμενα βίντεο. Τώρα πάμε στο σενάριο το ότι μας λέει την τιμή και του λέμε όπα, είναι πολλά λεφτά, δεν θα το επισκευάσω, τύλιξέ μου το να φύγω. Εντάξει, λοιπόν, σε αυτό το σενάριο λοιπόν, υπάρχει αυτό το υπαρκτό παράδειγμα. Θα μου πείτε δεν είναι όλα έτσι, το ξέρω, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές φορές οι περιπτώσεις που πάμε στο τεχνικό και παίρνουμε μετά ένα μηχάνημα το οποίο δεν δουλεύει ή δεν δουλεύει όπως δούλευε ή κάτι του λείπει, κάτι λοιπόν, πάντα γιατί έχω πάρει και εγώ συσκευές στα χέρια μου που έχουν πάει σε τεχνικό και ο τεχνικός τις έχει σπάξει. Γιατί δεν ήξερε να ανοίξει π.χ. μια οθόνη, γιατί δεν ήξερε να... Πρόσφατα παραδείγματα με κάτι Surface που είχαν χαλάσει digitizer, τα είχαν βγάλει πέραν οικονομικής επισκευής ή δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε. Τέλος πάντων, εγώ τα έφτιαξα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δούλευε το μισό digitizer και στις δύο, όχι στη μία περίπτωση, αλλά δεν δούλευε καθόλου το digitizer. Αυτό είναι από λάθος άνοιγμα του ανθρώπου που το άνοιξε. Αλλά όπως και να έχει αυτό, το θέμα των στο έφερα και δεν μου δουλεύει, έχει πάντα την... πώς να το πω, το ρίσκο ο επισκευαστής να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Θα σας βάλω τώρα να δείτε το βιντεάκι της διάγνωσης, προηγούμενη μέρα βέβαια, για να καταλάβετε. Λοιπόν, το μηχάνημα αυτό λοιπόν δεν φορτίζει. Δεν φορτίζει με την έννοια ότι βλέπει την μπαταρία, αλλά το ποσοστό της μένει πάντα εκεί. Στο ίδιο εκεί, δεν ανεβαίνει με τίποτα. Κατεβαίνει, αλλά δεν ανεβαίνει. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό το μηχάνημα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς δουλεύει. Είναι απορίας άξιο και κοιτώντας μήπως έχει κάποιο πρόβλημα σε κάποια αντίσταση στο sense της μπαταρίας, είδα αυτό. Λέτε πραγματικά να είναι πρόβλημα του sense? Κάτι δεν αισθάνεται καλά το charging chip. Λοιπόν, αλλά και το MOSFET εδώ πέρα. Και έχει διάφορα θέματα. Αλλά το μηχάνημα δουλεύει πλήρως. Έτσι. Είναι τρέλα. Τώρα, τι πιθανότητες δίνεται πως αν το δέσω, μου πει ο πελάτης μην το φτιάξεις και το δέσω, δεν θα δουλεύει? Εγώ δίνω πολλές. Άντε καλή τύχη. Τα παλιά μηχανήματα βλέπουμε σπασμένους μεντεσέδες, βλέπουμε φωλιές ξυλωμένες, βλέπουμε πλαστικά καμένα από τις θερμοκρασίες, τα οποία σπάνε και δεν μπορούν να ξανάρθουν στη θέση τους. Και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε στον πελάτη και σου λέει, μα εγώ δεν στο έφερα έτσι. Και πάρα πολλές φορές τους δίνω το παράδειγμα της καρτέλας αυγών.
Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που θα προσθέσουν σίγουρα τεχνική. Δηλαδή, θέλω να πω, πάμε στο σούπερ μάρκετ, παίρνουμε μια καρτέλα αυγά. Όση καρτέλα είναι αυτή, 5, 10, 12, 16, δεν ξέρω πόσα πάνε. Τα παίρνουμε, τα βάζουμε στο καλάθι μας, τα βάζουμε στην τσάντα, πάμε να τα βάλουμε στο αυτοκίνητο. Τουκ, χτυπάμε τη μία στην πόρτα του αυτοκινήτου. Έχουμε βάλει και μια και κάτι ακόμα που τα ψηλοπιέζει. Παρ' όλα αυτά τα βλέπουμε κομπλέ τα αυγά, δεν τρέχει τίποτα. Παρόλο που χτύπησε στην πόρτα. Και πάμε σπίτι και κρακ, ανοίγουμε την καρτέλα και είναι τρία σπασμένα μέσα. Ενώ πριν δεν ήταν. Προσέξτε, ενώ πριν δεν ήταν, τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει πως δεν ήταν σπασμένα. Ήταν σπασμένα, αλλά όπως και το κράνος σε ατυχήματα, ήταν σπασμένα, αλλά το πίεζε. Ήταν σφιχτά κρατημένα από το καπάκι και δεν ήταν σπασμένα. Όταν όμως απελευθερώθηκε το καπάκι, φάνηκε η ρήξη που έχει γίνει και δεν μπορεί να ξανακολλήσει το αυγό, αλλά ούτε και με ντεσές. Καταλαβαίνετε. Τώρα, δεν μιλάμε και κάτι τέτοιο τώρα εδώ. Εδώ βλέπετε, μιλάμε για μια καταστροφή. Θα ήθελα να δω τις γνώμες σας, θα ήθελα να δω τι έχετε αντιμετωπίσει. Δεν απενεχοποιώ. Δεν απενεχοποιώ, το είπα και από την αρχή. Δεν απενεχοποιώ τεχνικούς, δεν είναι για αυτό το λόγο το βίντεο, αλλά θα μπορούσε, ευτυχώς που ο άνθρωπος δέχτηκε την επισκευή, συνεργάτης, δέχτηκε την επισκευή, του στείλα και το βίντεο, πριν κάνω το βιντεάκι αυτό, του στείλα άλλο βίντεο, του λέω, κοίταξε να δεις τι χάλια έχει. Για ποιο λόγο? Δεν θέλω να μου φορτωθεί κανείς και να μου πει ότι αυτό το πράγμα δούλευε, γιατί, ξέρετε τι, με τέτοια διάβρωση, λίγο bend να κάνεις λίγο να λυγίσεις bend, τη μητρική, υπάρχει πιθανότητα να πετάξει κάτι από τη μητρική, γιατί είναι διαβρωμένα όλα. Δεν θα φταίω εγώ σε αυτό. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να δούμε αν θα καταφέρουμε κάτι. Πάμε λοιπόν στο μικροσκόπιο. Τσουπ. Τσουπ. Εδώ είναι η περιοχή που θέλουμε να φτιάξουμε. Θα αφαιρέσω μια στιγμούλα την ψύκτρα και το για το φανάκι, έτσι ώστε να μην το υποβάλλω σε θερμοκρασίες που δεν θέλω, που δεν πρέπει βασικά, όχι που δεν θέλω. Και okay. Πάμε λοιπόν να δούμε χωρίς φανάκι κοντά τη ζημιά. Αυτό που θα κάνω είναι δεν υπάρχει κάτι σε σχηματικό στην προκειμένη περίπτωση για αυτό το board. Θα κάνω ένα reflow όλων για να δω πώς θα συμπεριφερθεί από πλευράς θερμοκρασιών και flux και καθαρίσματος και όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ναι. Θα μιλήσω μόνο λίγο τον αέρα.
Πολύ ωραία. Τώρα θα πρέπει να καθαρίσω. Συγγνώμη, κούνησα την κάμερα. Θα δούμε λίγο τα ποδαράκια του BQ. Καλά είναι. Το μηχάνημα άπαξ και επιβιώσει. Θα περάσει από ultrasonic. Όπως είπα, το μηχάνημα δεν έχει σχηματικά, στη μητρική δεν υπάρχουν σχηματικά διαγράμματα, δυστυχώς, για τη μητρική, όχι στη μητρική. Θα πρέπει να μετρήσω αυτό το MOSFET, να δω αν είναι σωστό. Για να το κάνω αυτό θα πρέπει να συνδέσω το πολύμετρό μου, το οποίο ποτέ δεν το έχω έτοιμο. Ωραία, να εμφανίσω και το πολύμετρο. Okay. Να πάμε και στη δίωδο. Πρέπει να είναι εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να δούμε είναι αυτό που πρέπει να δούμε, λοιπόν, θα είναι κάποιες μετρήσεις. Πρέπει να κάνουμε στις αντιστάσεις βάσει του σχηματικού του datasheet, λοιπόν. Γιατί εφόσον δεν υπάρχει σχηματικό, πρέπει με κάποιο τρόπο να τσεκάρουμε αν οι ονομαστικές τιμές είναι σωστές. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνω είναι να βρω το dataset του συγκεκριμένου charging chip BQ37. Νομίζω και το 35 είναι το ίδιο. BQ737. Για να δω. Διακόπτω λίγο την καταγραφή για να μην σας κουράζω. Λοιπόν, τελείωσε το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα. Έχω βρει ένα σχηματικό. Έχω γυρίσει τούμπα τη μητρική. Θα σας βάλω στην overhead να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω φέρει λοιπόν κοντά τη μητρική
την μπαταρία, την οποία την κουμπώνω τώρα πάνω. Βγάλω και το μικροσκόπιο από τη μέση και θα κουμπώσω τον charger μου. Βλέπετε τα πραγματάκια. Μέχρι στιγμής δεν πάει και ιδιαίτερα καλά. Δεν είναι καλά αυτά τα αμπέρ, τα μιλιαμπέρ. Δεν έχω καν, αν δείτε εδώ, δεν έχω καν φωτάκι. Μέχρι στιγμής λοιπόν χάνουμε ένα μηδέν. Τώρα πήρε καλά αμπέρ. Παραδόξως, θα δούμε το... Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Να δείτε ότι έχει κάνει και λαμπάκι τώρα. Βλέπετε το λαμπάκι. Πορτοκαλί. Βέβαια, δεν έχουμε μπαταρία πάνω. Τώρα θα βάλουμε και μια μπαταρία πάνω. Δεν έχουμε καμία απόκριση από το τροφοδοτικό, που σημαίνει ότι δεν φορτίζει την μπαταρία. Θα έπρεπε να αυξηθούν λίγο τα μιλιαμπέρ, να πάει στα 100, 150, 200, 213 και να αρχίσει να κάνει negotiate μετά για, δηλαδή να τα λένε με τον charger για φόρτιση, πράγμα που δεν γίνεται. Οπότε, όπως είμαστε εδώ, θα φέρω το μικροσκόπιο για να κάνουμε κάποιες μετρήσεις. Μικροσκόπιο, τσουπ. Σωστά, να γυρίσω να βλέπω κι εγώ. Έστω και με το ένα μάτι. Ωραία. Εδώ είναι η τροφοδοσία λοιπόν του στο 20, στο 20 ήταν το 1, εδώ είναι το 20, εδώ είναι η τροφοδοσία, δεν είμαστε στα volt. Έχουμε βέβαια την τάση που χρειάζεται. Λοιπόν, εδώ που εδώ είναι το AC Detect στο 6. Βέβαια, έχουμε την τάση που χρειάζεται. Ή και όχι. Έχουμε 2,5 volt. Και στο pin. Έχουμε 2,5 volt. Είναι πολύ καλό το AC Detect, οπότε μας δίνει AC OK και αυτό έχουμε τα 0, τα 7 mA τέλος πάντων. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι καταρχάς χωρίς μπαταρία, αν και δεν φτάνει η μπαταρία εκεί, τα ohm της αντίστασης που τροφοδοτεί με 19 volt το pin 20, θεωρώ ότι είναι αυτή, θα τη γυρίσω στο ohm. Θεωρώ, γιατί δεν έχω σχηματικό σε συγκεκριμένη περίπτωση, και αυτό που βλέπω σαν αντίσταση που δίνει στον πυκνωτή είναι αυτό. Βγάζω και την μπαταρία, συγχωρείτε, γιατί έκανα βλακεία. Ναι.
Και ναι, έχουμε 10 ohm. 10 ohm είναι στα BQ, όλα η τροφοδοσία εκεί είναι 10 ohm. Πρέπει να είναι 10 ohm για να δουλέψει. Θα συνεχίσουμε να μετράμε αντιστάσεις. Στο AC Detect με τη σωστή τάση, οπότε ο διαιρέτης τάσης που λογικά είναι εδώ, δεν βλέπετε, που λογικά είναι εδώ, μας δίνει σωστές τάσεις. Αυτό που πρέπει να δούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, επειδή δεν αισθάνεται καλά το laptop, λοιπόν, ή το board, μήπως κάποιο sense της μπαταρίας. Πάμε να δούμε λοιπόν το sense της μπαταρίας. Το sense της μπαταρίας, θα γυρίσω λίγο στο σχηματικό. Το σχηματικό είναι screen capture, λοιπόν, βρήκα αυτό. Δεν είναι σχηματικό, δεν είναι dataset, αλλά είναι κομμένο από κάποιο σχηματικό, αυτό που βρήκα. Λοιπόν, το 12 και το 13 SRN SRP, το sense λοιπόν της μπαταρίας, αν δείτε, έχει 6,8 και 10 ohm αντίσταση και συνδέεται με το PR70, όπου το PR70 είναι της μπαταρίας το current sensing resistor. Τώρα θα γυρίσουμε στο μικροσκόπιο. Το 12 και το 13 είναι 5, 10, 11, 12 και 13. Θα μετρήσουμε λοιπόν την αντίσταση συνολικά. Η αντίσταση συνολικά είναι 187 ohm. 187 ohm στο current sense, δεν θα το πω όπως μου έρχεται, κανείς δεν είδε φως. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιες από αυτές τις δύο αντιστάσεις δεν είναι καλές. Για να δούμε λοιπόν. Να, 173 ohm. Και 1050. Οπότε έχουμε μία αντιστασούλα εδώ η οποία δεν μας κάνει τη χάρη στο 12. Στο 12 είναι αυτό, ναι, στο 12 είναι αυτό, στο 12 πόδι, και αυτό είναι το 13, οπότε το 12 θα πρέπει να έχει 6,8, καλά και 10 να έχει, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Οπότε πάμε να δω, θα δω, εγώ θα κλέψω, θα δω μόνος μου το σχηματικό, θα δω ότι στο 12 θα έπρεπε να έχει 6,8 ohm. 6,8 ohm, θα πρέπει να σηκωθώ και να πάω στο βιβλίο μου να βρω μια αντίσταση τέτοια και να ξαναρθώ. Μισό λεπτό. Λοιπόν, 6,8. Τσουπ. 6,8. Μισό λεπτό να βάλουμε το πραγματάκι στη θέση του. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν 6,8. Πιστεύω ότι είναι 6,8. Δεν είναι 6,8. Γιατί, ούψ, έφυγε, να τι. Γιατί κάπου είναι 6,8, οπότε αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να βγάλουμε από τη μέση την αντίσταση, η οποία έχει μεγαλώσει η αντίσταση της, και θυμηθείτε, το λέω αυτό γιατί πολλοί φορές με ρωτάτε, δεν μικραίνει συνήθως η αντίσταση, μεγαλώνει η αντίσταση. Και αυτό που λέμε, δηλαδή μεγαλώνει, δεν μπορεί, σπανιότατα, μικραίνει η αντίσταση. Συνήθως όταν καίγεται γίνεται άπειρη η αντίσταση της, δηλαδή ανοιχτό κύκλωμα. Θα βγάλω λοιπόν εγώ τώρα αυτήν την αντίσταση με λάθος.
Τσουπ. Έξω. Μου φαίνεται εντάξει ότι μπήκε. Θα μετρήσουμε λοιπόν τώρα την αντίστασή της, παρόλο που είναι ζεστό το πράγμα. Είναι ζεστό και είναι 6,9. Πιστεύω ότι είμαστε εντάξει. Τώρα δηλαδή φαντάζομαι ότι στα άκρα του 13 και του 12 θα έχουμε αυτό που πρέπει να έχουμε, 10 και 6 και κάτι ψηλολόγια. Θα γυρίσω τώρα στην overhead. Να το, θα βγάλω απ' έξω το πραγματάκι αυτό. Έλα. Αν καταφέρω θα κουμπώσω και την μπαταρία, αλήθεια. Και θα δούμε τώρα, θα μας πει το τροφοδοτικό. Οπ! Δεν υπάρχει κύκλωμα. Δεν υπάρχει κύκλωμα. Έχει charging. Έχει 2,5 και αν πάμε... και στα volt. Έχουμε 18 volt εδώ και 12 εδώ. Και 12 εδώ και θα δείτε 12,57. Βλέπετε. Είμαι μέσα στην μπαταρία, στο MOSFET, στο εσωτερικό μέρος της μπαταρίας. Βλέπετε εδώ, 12,5. Και αν θα βγάλω την φόρτιση, λογικά θα είναι πολύ μικρότερο. Βλέπετε 10... Έλα. 11,52. Θα βάλω τη φόρτιση. Βλέπετε πως τσουπ, αρπάζει. Και έχουμε 12,5. Πιστεύω ότι έχει λυθεί το πρόβλημα. Πιστεύω πως αυτό ήταν το θέμα. Τώρα, θέλω να σκεφτείτε τι θα γινόταν, γυρνάω στην κανονική προβολή, τι θα γινόταν εάν δεν λύναμε αυτό το θέμα, εάν δεν καθαρίζαμε το board και μας έλεγε ο πελάτης μας «Αδερφέ, δεν θέλω να μου το επισκευάσεις, δες το και στείλ το μου πίσω». Και με αυτή τη διάβρωση που είχε, που ήμασταν τυχεροί και το λύσαμε, να το κουμπώναμε, να το βάζαμε πίσω δηλαδή, το μηχάνημα και να μην δούλευε. Τι θα κάναμε τότε? Θα λέγαμε στον πελάτη τι? Ότι κοίταξε να δεις, πέθανε στα χέρια μας γιατί ήταν πεθαμένο. Δεν το σκοτώσαμε εμείς. Ούτε κάναμε κάτι σε σένα. Είναι πολύ λεπτή η θέση του επισκευαστή και θεωρώ ότι θα πρέπει ο επισκευαστής και ο πελάτης να έχουν μια πολύ καλή σχέση. Το σημαντικότερο όλο είναι τον επισκευαστή σας να τον εμπιστεύεστε, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καχύποπτος και ξεκινάει μια συνεργασία με καχυποψία, σίγουρα δεν θα ολοκληρωθεί σωστά, δεν θα υπάρχει σωστή χημεία και τελικά σωστή ολοκλήρωση μιας υπηρεσίας, γιατί θα υπάρχει αυτή, πώς να το πω τώρα, η καχυποψία και
η τεχνική από την πλευρά του πελάτη να αποσπάσει μία λάθος κίνηση, μία λάθος κουβέντα από τον επισκευαστή για να πει «Α, σε έπιασα, αυτό μου απέκρυψες» και είναι λυπηρά πράγματα αυτά. Αυτό λοιπόν ήταν ένα δείγμα μιας επισκευής που θα μπορούσε να έχει πάει στραβά, πιστέψτε με, θα μπορούσε να έχει πάει στραβά και να εκτεθούμε. Πήγε όμως καλά και δεν έχω ξεχάσει αυτά που έχω πει ότι θα δευτερολογήσω σχετικά με την, με την τιμή που πρέπει να πληρώνει ο πελάτης. Δεν τα έχω ξεχάσει, απλά δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία και θα κοιτάξω να επανέλθω σε αυτό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε μια επόμενη επισκευή. Γεια σας.